Σαφέστατα πρόκειται για μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μου. Είναι η τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας. Αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι μετά από μια τόσο μεγάλη διακοπή, η οποία όπως είναι φυσιολογικό αποσυντώνησε θεωρώ σχεδόν όλες τις ομάδες, εμείς σήμερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα δυνατή και με πολλές ειδικές συνθήκες όπως ήταν η πολύ μεγάλη διακοπή η οποία έγινε στο ημίχρονο, όχι μόνο μείναμε συγκεντρωμένοι, θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά σαν ομάδα, γι' αυτό είχαμε και αρκετούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Αμυντικά κρατήσαμε τον αντίπαλο, θεωρώ, χαμηλά, κάτω από τους 75 πόντους όλα τα μάτς τα φετινά που έχουν πάει για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ τα έχουμε κερδίσει. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες. Δυστυχώς για μας δεν έχουμε συνεχόμενη ροή, γιατί τώρα είναι το ρεπό μας, οπότε πάλι θα έχουμε μια διακοπή 15 ημερών. Ελπίζω να μείνουμε στον ίδιο ρυθμό που είμαστε. Να συνεχίσουμε έτσι, γιατί το πρόγραμμά μας είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στον coach Μέξα και στην ομάδα του Ηρακλή και μακάρι η ομάδα να μπορέσει να καταφέρει το στόχο της. Αυτά. Κοίταξε, για μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή πρώτον το γεγονός ότι είμαστε υγιείς, γιατί η φετινή χρονιά κυριολεκτικά είμαστε διαλυμένοι από τους τραυματισμούς. Τα 2/3 της ομάδας δεν βρίσκονται πια μαζί μας. Αναγκαστήκαμε, κάναμε πολλές αλλαγές, πολλές αλχημίες. Ενώ είχαμε δύσκολα παιχνίδια, είχαμε διπλά παιχνίδια, με αποτέλεσμα μην μπορούμε να βρούμε ούτε χημεία, ούτε ρόλους, ούτε ρυθμό. Τώρα έχουμε μονό παιχνίδι, είμαστε όλοι υγιείς, είναι λίγο πιο εύκολη κατανομή των ρόλων για μας και ευτυχώς για μας. Για τους προπονητές εννοώ, οι παίχτες έχουν αποδεχτεί πλέον αυτό το οποίο καλείται να κάνει ο καθένας. Που ειδικά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ήταν ένα ζήτημα για μας. Τώρα, όποιος μπαίνει μέσα ξέρει ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του και τι χρειαζόμαστε από αυτόν να κάνει. Και νομίζω ότι πάντα όταν κερδίζεις, όταν έρχονται τις συνεχόμενες νίκες, βελτιώνεται η ψυχολογία μιας ομάδας και παίζει καλύτερα. Όχι, θεωρώ ότι μας επηρέασε πάρα πολύ η διακοπή. Περιμέναμε σχεδόν μία ώρα χωρίς ζέσταμα. Μπήκαμε μέσα. Εντάξει, ο Ηρακλής εκεί έβαλε ένα-δυο σουτ. Βρήκε ένα ρυθμό, μπήκε και εξέδρα στο παιχνίδι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αντίδρασή μας. Γιατί ήθελε πραγματικά καθαρό μυαλό και σωστές αποφάσεις που τις πήραμε. Και θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια. Για μας ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω ξέρετε όλοι, πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Και θέλαμε τη νίκη. Προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα, δεδομένων των συνθήκων και εννοώ το κομμάτι των αρκετών νέων παιχτών. Γιατί σε σχέση με τα προηγούμενα διάστημα που δεν είχαμε παίχτες πολλούς, αυτή τη φορά οι προπόνησεις μας ήταν καλύτεροι, είναι δεδομένο. Αλλά δυστυχώς νομίζω το χρονικό βάθος ποιότητας δουλειάς του ΠΑΟΚ σε σχέση με τη δική μας, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έκρινε και το παιχνίδι, γιατί στις δύσκολες στιγμές οι παίχτες του ΠΑΟΚ είχαν λίγο πιο εύκολη και την απόφαση και τη συνεργασία σε σχέση με εμάς, που πιο πολύ λειτουργήσαμε με το ένστικτο σε εκείνες τις φάσεις παρά με το κομμάτι της συνεργασίας. Ειδικά όταν το μάτς δυσκόλευε. Ήταν ερωτηματικό γενικότερα η εικόνα μας. Δεν ξέραμε πώς θα παρουσιαστούμε σήμερα με τρία νέα παιδιά που παίζαν πρώτη φορά στη Λίγκα. Και εντάξει, νομίζω θέλουν λίγο χρόνο ακόμα να προσαρμοστούν όλοι. Ότι δεν έχουμε χρόνο δεν έχουμε, αλλά και τι να κάνουμε. Τα παιδιά νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος πάλεψαν χωρίς πολύ τακτική συγκέντρωση, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε και να το βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος και στα υπόλοιπα μάτς καλύτεροι. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Νομίζω η νίκη ήταν δίκαιη. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Και
εμείς συνεχίζουμε, θέλουμε δουλειά. Ελπίζω τα παιδιά να προσαρμοστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αυτά. Με το γούτς τι έγινε? Τι εννοείς? Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Με το γούτς. Ναι, που δεν έπαιξε δεύτερο ημίχρονο. Ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορούσε να παίξει, μετά ότι μπορούσε. Ναι, τελικά έπαιξε, απλά... Να σου πω την αλήθεια, έβαλα δοκιμαστικά λίγο στο πρώτο ημίχρονο, να δω λίγο πώς είναι. Και μου φάνηκε ότι δεν ήταν στο πνεύμα, δεν μπορούσε να είναι στο πνεύμα του αγώνα. Με αυτά που έγιναν λίγο εχθές και σήμερα, και οπότε τον αφήσαμε λίγο εκτός. Εντάξει, είναι δεδομένο, θέλουν χρόνο. Οι τρεις-τέσσερις καινούργιοι παίχτες θέλουν χρόνο ακόμα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, δεν παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη ο Ρότεν. Ότι θέλει προσαρμογή στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αυτός και ο Χένρι, παρόλο που είχε παίξει τα δύο μάτς σήμερα, πάλι είχε πάλι αντιδράσεις που πιο πολύ πήγαινε να πάρει το φάουλ παρά να βάλει καλάθι. Εντάξει, αυτό εδώ στην Ελλάδα λέγω δύσκολα. Θέλουν χρόνο, ρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε.